μια κεφάτη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και θεατρικά, τα παιδιά της δεύτερης περίοδου των κατασκηνώσεων Ζωγραφάκη είπαν αντίο για φέτος, διασκεδάζοντας με γονείς και φίλους. Πάντα όταν κλείνει μια περίοδος, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Χαρά γιατί έχουμε βάλει στο κουτί των αναμνήσεων περισσότερες αναμνήσεις, αλλά υπάρχει και η λύπη του αποχωρισμού, του αποχαιρετισμού, ότι κάτι από τη ζωή μας έχει περάσει. Πάντα είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ξέρεις ότι στην κατασκήνωση παίζεις, κάνεις φιλίες. Οι παιδικές κατασκηνώσεις Ζωγραφάκη που κλείνουν 45 χρόνια λειτουργίας βράβευσαν άτομα, φορείς και συλλόγους που οργανώνουν σεμινάρια και ομιλίες γνώσεων και βοηθούν να γίνουν πράξη οι εθελοντικές τους δράσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει γονείς και παιδιά στη διαδικασία να μαζεύουν καπάκια, τα οποία μέχρι τώρα τα έχουμε διαθέσει σε διάφορους συλλόγους. Τα τελευταία 3 χρόνια τα διαθέτουμε στο Σύλλογο ΑΜΕΑ «Το Μέλλον». Είμαστε εδώ σήμερα για να δώσουμε το παρόν σε μια όμορφη εκδήλωση που γίνεται απόψε εδώ στην κατασκήνωση Ζωγραφάκη, για να τη συγχαρούμε και επίσης για το έργο που κάνει στο σύλλογό μας. Επίσης, αυτή την περίοδο είχαμε τη δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Από το τμήμα αιμοδοσίας του Παγνή μαζεύτηκαν 23 φιάλες αίμα. Σχέση με την κατασκήνωση Ζωγραφάκη ξεκινά από πάρα πολλά χρόνια. Όταν ακόμα τα παιδιά μου ερχόντουσαν, όχι σε αυτή την κατασκήνωση, στην προηγούμενη εγκατάσταση. Εν συνεχεία τα εγγόνια μου βεβαίως φιλοξενήθηκαν στην κατασκήνωση και τα τελευταία χρόνια επισκέπτομαι 3 φορές την κατασκήνωση, σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο, δίνω μία ομιλία σχετική με τους κριτικούς πολιτισμούς και την ιστορία της Κρήτης. Ευχαριστήσω θερμά όλους τους γονείς που επί 45 χρόνια μας βοηθάνε στο δύσκολο έργο της κατασκήνωσης. Τους ευχαριστώ όλους και τους εύχομαι υγεία, χαρά και ευτυχία στα σπίτια τους. Τα χαμόγελα πλημμύρισαν τις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων με τα παιδιά να φεύγουν γεμάτα αναμνήσεις, δίνοντας ραντεβού και το επόμενο καλοκαίρι. Έλα, 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 έλα.